θέλω λίγο να ξεκινήσουμε μια εξαιρετική πρωτοβουλία του τεχνικού επιμελητηρίου, το Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, όπου ζητά ένα αντίστοιχο εξοικονομώ για αντισεισμική θωράκιση κτηρίων. Δηλαδή, μεταξύ άλλων, τι λέει, επιδοτήστε τον ιδιώτη προκειμένου να ελέγξει το σπίτι του και την επιχείρησή του. Με φόντο βέβαια την έντονη σεισμική δραστηριότητα και στην Ελλάδα και σε γειτονικές περιοχές όπως είναι η Τουρκία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, τον πρόεδρο του ΤΕΤΑΚ. Κύριε Ταβερναράκη, την καλησπέρα μου. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Καλησπέρα και στους επίσης, να είστε καλά. Για πείτε μας κάποιες από τις βασικές λεπτομέρειες, τα βασικά χωρία της πρότασης, πραγματικά, η οποία και πρωτοποριακή είναι και επίκαιρη. Ομολογουμένως, τον απόϊχο που είδατε και εσείς του μεγάλου σεισμού της Τουρκίας, αλλά και στη χώρα μας βέβαια, που δεν ξεχνάμε, ούτε μας ξεχνάει. Σωστά. Ο σεισμός. Πρόσφατα έχουμε και το σεισμό του Αρκαλοχωρίου με τις όποιες επιπτώσεις και σε όποια κτίρια συνέβησαν οι καταρρεύσεις και που ακόμα οι άνθρωποι παλεύουν εκεί να αποκαταστήσουν τις κατοικίες τους. Όμως έχουμε την εκτίμηση το τι συνέβη και εκεί. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εικόνας, την οποία τη ζούμε σχεδόν καθημερινά σε ολόκληρη τη χώρα, προτείναμε και πήραμε μια πρωτοβουλία ώστε να προχωρήσει επιτακτικά η ανάγκη στις αντισεισμικής θωράκισης των κτηριακού αποθέματος της χώρας, η δημόσιων και ιδιωτικό κτίριο. Θα ξεκινήσω από τα δημόσια κτίρια, όπου θα πρέπει να γίνει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα που αφορά τα κτίρια συνάθεσης, σινού. Δημόσια κτίρια, φαντάζομαι, μεταξύ άλλων βάζετε κτίρια, και τα σχολεία, αφού, έτσι δεν είναι, και τα σχολεία και μέσα. Τα σχολεία, βέβαια, και εδώ προκύπτει το ερώτημα, έχει υπάρξει και αναλυτικότατο ρεπορτάζ της εφημερίδας Νέα Κρήτη, ότι ελάχιστα είναι αυτά τα σχολεία τα οποία έχουν ελεγχθεί. Ναι, δεν έχω την εικόνα για να σας τη δώσω. Νομίζω ότι το σας αναφέρω εγώ το ρεπορτάζ. Στους δήμους, πάντως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει και οι δήμοι, μια και πλέον τα σχολικά κτίρια ανήκουν σε αυτούς που δεν τα κατασκεύασαν οι δήμοι. Έτσι ήταν το ΟΑΣΚ τότε, ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, ο οποίος κατασκεύασε τα κτίρια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση το βάρος πέφτει αυτή τη στιγμή στους δήμους και θα πρέπει επιτακτικά να ελεγχθούν όλα τα κτίρια. Πάσα να σας δώσω ένα νούμερο, ότι από το 2001, όπου υπάρχει η αντίστοιχη προτροπή ή οδηγία, θα έλεγα, εγκύκλειος, η οποία έχει δοθεί από το υποδομών για να ελεγχθούν τα δημόσια κτίρια, από τα 80.000 κτίρια μέχρι σήμερα έχουν μόλις ελεγχθεί, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΣΚ, τα 16.000 κτίρια. Κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει πρωτίστως να μας ανησυχεί και θα πρέπει σίγουρα η πολιτεία να προστατεύσει τα του οίκου του, δηλαδή της ιδιοκτησίας του. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει το πρόγραμμα να είναι εκτεταμένο, διότι όπως είδαμε και στην Τουρκία, όπως είδαμε και σε άλλες περιοχές που έγιναν σεισμοί, τα ιδιωτικά κτίρια πάσχουν. Και μάλιστα πάσχουν αυτά τα οποία βρίσκονται εκτός ή τέλος πάντων δεν είναι, έχουν τις προδιαγραφές των σημερινών κανονισμών. Μάλιστα. Και για να πούμε το του Τσέσσαρη, σήμερα έχουμε ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό, το καλύτερο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά το 2000 ο αντισεισμικός κανονισμός σε συνδυασμό του κανονισμού οπλισμένου σειροδέματος μαζί με την ενσωμάτωση του Ευρωκώδικα 8 έχουμε ένα κανονισμό ο οποίος είναι από τους καλύτερους παγκοσμίως. Άρα τα κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί μετά το 2000 ή μετά το 2014 από την ενσωμάτωση του Ευρωκώδικα 8 είναι τα πλέον ασφαλή κτίρια. Μάλιστα. Αν και εφόσον έχουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Άρα, ναι. Για ένα κτηριακό απόθεμα το οποίο υπολογίζεται γύρω στο 60%, το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθεί. Να ελεγχθεί. Η πρότασή μας λοιπόν είναι. Σε ποιους απευθύνατε την πρόταση, πρόεδρε? Λοιπόν, να θεσμοθετηθεί λοιπόν αυτό το επιδοτούμενο πρόγραμμα για να ελεγχθούν προσεισμικά αυτά τα κτίρια, σε όποιο βαθμό μπορούν να ελεγχθούν, μακροσκοπικά στην αρχή και στη συνέχεια με εντελεχή έλεγχο και αν και εφόσον δείξουν μακροσκοπικά ότι θα πρέπει να ενισχυθούν σύμφωνα με την τρίτη αναθεώρηση του κανονισμού επεμβάσεων. Να σου σημειώσω εδώ ότι έχουμε έναν από τους καλύτερους κανονισμούς επεμβάσεων. Άρα θα πρέπει πλέον όχι μόνο να συζητάμε για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων. Σωστά. Θα πρέπει παράλληλα λοιπόν και τον έλεγχο να υπάρχει και η αντισεισμική θωράκιση. Σωστά. Δεν μπορούμε λοιπόν να προχωράμε σε μια
καλό σε ενεργειακή αναβάθμιση για να περιώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, χωρίς να ξέρουμε το κτίριο στέκει. Ακριβώς. Αν ένα κτίριο είναι επικίνδυνο και υπάρχει αυξημένη έτσι, επικινδυνότητα. Ακολουθεί και να πηγαίνουμε να το δίνουμε. Πολύ σωστά. Λοιπόν, παρακολουθούμε το θέμα. Αξιόλογη προσπάθεια. Θα δώσουμε συνέχεια το επόμενο διάστημα και μένουμε να δούμε και την ανταπόκριση. Πάντως, υπάρχουν όμως, κύριε Παναγιώτοπουλο, υπάρχουν και οι αντίστοιχες ανακοινώσεις από τον ΟΑΣ και οι υποτροπές από το αντίστοιχο Υπουργείο. Ευελπιστώ και εγώ ότι σε αυτή την κατεύθυνση και άμεσα θα βρεθούν οι αντίστοιχοι πόροι για να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Να είστε καλά, Πρόεδρε.